Έλα τώρα, θα σου παίξω ένα πρωινό τηλεμαναφούκι στην κρατική τηλεόραση. Όταν οι βουλευτές δεν έχουν πάει διακοπές θυμημένο μου, επικρατεί εκνευρισμός. Μην απεφύγετε. Σας βλέπει ο κόσμος. Καθόλου είμαι ήρεμος. Τι είναι πολιτική ουράνια στην απόφαση. Μην μου κουλάω το δάχτυλο. Δεν είστε δικαστής. Είστε ένας άνθρωπος που εμπλέκεστε όσον αφορά την υγεία. Τι είπατε. Ένα, δύο. Στοπ, στοπ, στοπ. Στοπ, στοπ. Στοπ, τι εννοεί εμπλέκομαι. Στοπ, τι εννοεί εμπλέκομαι. Τι εννοεί εμπλέκομαι. Ένα λεπτό. Κύριε Μπάρκα, σταματήστε και εσείς και εσείς. Τι εννοεί εμπλέκομαι. Εδώ. Κύριε Σαλμά, σα παρακαλώ. Θα πει ο Μπάρκα ότι εμπλέκομαι. Τι εννοεί. Θα πρέπει, κύριε. Τι εννοεί τώρα για να μην σε. Πρόσεξε για να μην σε πάω σε ένα στο δικαστήριο. Τι εννοεί εμένα. Τώρα, πες το. Μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Συγγνώμη. Μα κύριε, έχετε το λόγο. Μα είναι δυνατόν να μου λέει εμένα ότι εμπλέκομαι. Πού? Μα μισό λεπτό να σας πω. Να μιλήσουμε, κύριε Σαλμά και πού? Κύριε Μπάρκα. Πες το μου. Είδες που δεν μπορεί να το πεις. Μου γκάθηκες. Μα δεν αφήνετε. Γιατί μου γκάθηκες. Γιατί έτσι λέτε ανοησίες. Κύριε Σαλμά. Σε προκαλώ δημοσίως. Να προχωρήσουμε σε συζήτηση λίγο πιο. Πέρασα δύο χρόνια υπουργός Υγείας. Μία απόφαση που εμπλέκεται. Μα τι πάθατε τώρα και κάνετε. Να την πάει, λέει ανοησίες. Επιμένετε σε μία ερώτηση. Μα δεν βλέπετε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι και βουλευτής που λέει ανοησίες. Και